Σας είχα υποσχεθεί συνέντευξη και με τον Θόδωρο τον Πάγκαλο και με τον Δημήτρη Αβραμόπουλο. Ο Πάγκαλος δεν μου έδωσε τελικά συνέντευξη, προτίμησε press conference με όλους τους δημοσιογράφους. Αυτό το καταλαβαίνω, για να είμαι ειλικρινής. Δεν πειράζει. Δικαίωμά του. Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος όμως δέχτηκε με ευχαρίστηση. Δεν νομίζω να έχει απορρίψει ποτέ αίτημα για συνέντευξη. Τον βρήκα λοιπόν σήμερα το πρωί στο γραφείο, το μεσημέρι, στο Παναθηναϊκό στάδιο. Τελικά το πρόσωπο το συνενετικό πέρασε, αυτό που έφτιαξαν οι διαφημιστές. Δεν υπάρχουν διαφημιστές, καταρχήν πρέπει να σου το πω αυτό το πράγμα. Αυτό που βγαίνει από την σχέση μου με το κοινό είναι αυθόρμητο, διότι ούτε λεφτά έχουμε για διαφημιστές. Από την άλλη μεριά έχουμε αρκετή έμπνευση, είναι οι άνθρωποι είμαστε, να βγάζουμε και τα δικά μας συνθήματα, αλλά συνάμα δε και ένα καινούριο πολιτικό λόγο. Έχασε ο Πάγκαλος από τη γλώσσα του. Ήταν, πιστεύω, ένας από τους συντελεστές, αλλά δεν είναι απλά η γλώσσα του φίλου μας, του κ. Πάγκαλου. Είναι ότι εδώ συγκρούνται και δύο διαφορετικές αντιλήψεις. Για το πώς δηλαδή αντιλαμβανόμαστε. Ο Πάγκαλος δεν είναι λίγος. Πώς αντιλαμβανόμαστε. Στην ιστορία και μάνατζερ και προεκλογικό. Πώς αντιλαμβανόμαστε το προεκλογικό παιχνίδι. Είναι καιρός να ξεπεράσουμε όλες αυτές τις τεχνητές αντιπαλότητες που για χρόνια ταλανίζουν τον ελληνικό λαό και να εισαχθεί κάτι σύγχρονο και καινούργιο στον τόπο. Είναι η εποχή μας, είναι η εποχή των συνθέσεων. Κοίταξε, κανένα πρόβλημα, είτε σε τοπικό είτε σε εθνικό επίπεδο, δεν μπορεί να προχωρήσει αν δεν υπάρχουν συγκλήσεις και συνθέσεις. Εγώ το πιστεύω. Εσύ δηλαδή αποτελείς μια εξαίρεση μπροστά στη γενική καθίζηση μερικών πραγμάτων και στην πολιτική και στη δημοσιογραφία. Διότι ο κόσμος το δείχνει και με την αποχή και με τα λευκά ότι αισθάνεται αηδία και στην πολιτική και στη δημοσιογραφία και σε άλλες αξίες θεσμικές ή όχι. Για οτιδήποτε θίγει ανθρώπινες αρχές και αξίες, όλοι αισθανόμαστε μια άρνηση η οποία εκδηλώνεται ανάλογα με τον καθένα. Ναι. Σημασία έχει από τη στιγμή που μπήκαμε στην περιπέτεια, την αβεβαιότητα και τη ρευστότητα της πολιτικής να φανούμε χρήσιμοι. Έστω και σε αυτή τη φάση, την προεκλογική. Δημήτρη, βρήκες τελικά ένα εύκολο αντίπαλο από ό,τι αποδείχθηκε. Γνωρίζεις τον όγκο των προβλημάτων. Τεράστιος. Ξέρεις ότι αυτός ο λόγος, ο πολιτικός, ο δικός σου, ο νέος, ότι είναι δυνατόν να κονιορτοποιηθεί μπροστά στο βάρος των προβλημάτων του, διότι οι Αθηναίοι έχουν προβλήματα. Μην έχεις την αμφιβολία. Και ειδικότερα το ζήτημα του Δήμου Αθηναίων είναι ένα πακέτο με τεράστια προβλήματα που χρονίζουν σε συνδυασμό με ένα αναχρονιστικό σύστημα το οποίο, αν θέλεις, διευκολύνει και την ύπαρξή τους. Μάλιστα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μάλιστα. Η συμπεριφορά των κομμάτων είναι σωστή, δηλαδή να βγαίνουν τη Δευτέρα να πανηγυρίζουν ενώ όλες τον άλλο καιρό ήταν κατηγορηματική απάντηση. Διότι ο Γιάπης είπε χθες μια αλήθεια. Ότι μην πανηγυρίζουν μερικοί ανάμεσα σε αυτούς και ο Εύερτ, διότι δεν βοηθήθηκε από το κόμμα λόγω των εσωτερικών ο Αβραμόπουλος όπως έπρεπε. Θα είμαι απόλυτα ειλικρινής μαζί σου. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει τα κόμματα είτε να θριαμβολογούν είτε να λυπούνται ανάλογα με το τι ναι. Το καθένα αισθάνεται ότι έχει υποστεί από αυτή την εκλογική αναμέτρηση. Ζούμε σε μια εποχή που παίρνει πρωτοβουλίες ο κόσμος στα χέρια του. Εναπόκειται σε εμάς, σε επίπεδο προσώπων πλέον, που διαπνεόμαστε και από μια πολιτική αντίληψη, να καταθέσουμε την πρότασή μας. Συνεπώς, όποιος θριαμβολογεί αυτή τη στιγμή που μιλάμε σήμερα, νομίζω ότι είναι σε λάθος δρόμο. Μήπως ο ξύπνιος Αβραμόπουλος κατάει μια πισινή, διότι δεν έχει βγει ο δήμαρχος. Όχι ακόμα. Και είπα χτες, ξεκίνησα τη δήλωσή μου λέγοντας ότι ο δήμαρχος θα κριθεί την επόμενη Κυριακή. Παρά αυτή τι θα προσφέρει στον οπαδό της Δαμανάκη ή του Κουκουέ, του κ. Αβδί, όχι στις ηγεσίες, αλλά στον κόσμο, ώστε να έρθει την Κυριακή και να μην πάει η εκδρομή, να μην κάτσει στο σπίτι του. Και να ψηφίσει. Για να ψηφίσει. Τίποτα περισσότερο από εκείνο που κατέθεσα υπό μορφή προσφοράς προς τους συμπολίτες μου ανεξάρτητα από το που βρίσκονται για τρεις ολόκληρους μήνες. Εγώ πιστεύω ότι ήδη ο ψηφοφόρος του οποιοδήποτε κόμματος έχει διαμορφώσει άποψη και κρίνει πλέον με βάση όλα εκείνα τα στοιχεία που ο καθένας μας με τη συμπεριφορά του έφερε μπροστά. Σαν πρόταση. Και δεν λέω πρόγραμμα, πρόσεξε η λέξη εσύ, πολύ βαθιά. Εσύ μπορείς να προσφέρεις περισσότερα από τον πρώην Λαμπράκη, συνολέα Λαμπράκη, τον εννοούσε Πάγκαλο, στην αριστερά και στη. Μα δεν προσφέρω εγώ στην αριστερά ή στην δεξιά, γιατί αυτή η όρη με βάση τις δικές μου αντιλήψεις, Νίκο, είναι ξεπερασμένη πλέον από τις εξελίξεις. Καταθέτω μία πρόταση στους Αθηναίους και τις Αθηναίες ανεξάρτητα από το που βρίσκονται πολιτικά. Δεν είναι τυχαίο ότι από την πρώτη στιγμή χρησιμοποίησα δύο ρήματα. Ότι. Δύο επίθετα μάλλον. Ότι είναι αυτόνομη η πολιτική και η στρατηγική που υιοθετούσα και φάνηκε από το πώς εξελίχθηκε χωρίς να πέσω στις γνώριμες και ξεπερασμένες παγίδες του πολιτικού σκηνικού. Τι σε φοβίζει αυτήν την εβδομάδα. Πάντοτε ο αστάθμητος παράγοντας, ο οποίος μπορεί να προέλθει από οποιαδήποτε κατεύθυνση. Διότι μην νομίζεις. Η αποχή ότι αυτή που παρατηρείται είναι μεγάλη. Είναι εκείνη ανησυχητική όχι μόνο για τις εκλογές αυτές, αλλά γενικότερα για τις δημοκρατικές διαδικασίες. Και με την ευκαιρία μέσα από την εκπομπή σου στέλνω μήνυμα να πάνε να ψηφίσουν όλοι όποιον θέλουν, αλλά να πάνε να ψηφίσουν.
Έχει σημασία αυτό ναι, που λέμε. Ναι. Τώρα, αυτό που έγινε την Κυριακή, πιστεύεις ότι ευνοεί τον Μπάγκαλο ή εσένα, δηλαδή το αλαλούμ που δημιουργήθηκε στην Αθήνα? Τι πληροφορίες έχεις? Δεν είναι θέμα πληροφοριών, είναι θέμα εκτίμησης. Πιστεύω ότι στην Μην το εκμεταλλευτείς κομματικά και εσύ, γιατί τελικά από την κύρια από το ρεπορτάζ είναι αντιδικία δικηγόρων κράτους για τα πόσα θα πάρουν και όχι. Κοίταξε, αυτό που έγινε τον Μπάχαλο, όπως περιέγραψε την Κυριακή, δείχνει την ανοργανωσία του κράτους. Παρατήρησε κάτι, ότι σε όλες μου τις δηλώσεις εκείνη την ημέρα ουδέποτε χτύπησα την κυβέρνηση, διότι πιστεύω ότι και η ίδια είναι θύμα της γενικότερης ανοργανωσίας της κρατικής μηχανής, τη δε ευθύνη, γιατί για αυτή την ακαταστασία την έχουν όλοι. Θα σου πω κάτι. Χθες έγιναν εκλογές στα Σκόπια. Το ξέρω ότι δεν παρατηρήθηκε τίποτα που να ξεφεύγει από την πρόβλεψη την οργανωτική. Οι ανταποκριτές, νομίζω, από εκεί μας έδωσαν σήμερα μια εικόνα. Πού στα Σκόπια, ένα νεοσύστατο κρατήδιο που ακόμα δεν έχει βρει ταυτότητα και έκφραση. Μάλιστα. Θα πρέπει να μας βάλει σε προβληματισμούς ως κοινωνία πλέον, ως έθνος. Συνεπώς, δεν κέρδισε το πρόσωπο των διαφημιστών, αλλά. Θες να σου πω κάτι πολύ απλό. Ναι. Τα τρία βασικά συνθήματα τα οποία κυριάρχησαν στην προεκλογική μου εκστρατεία. Μια Αθήνα με περισσότερο φως. Η μάχη για την Αθήνα. Μια γενιά μπροστά είναι όλα τα συνθήματα δηλαδή. Από... Ναι, αλλά μπορεί σύνθημα. Να σου πει κάποιο Δημήτρη μου ότι αυτά ήταν συνθήματα. Όχι. Άρα παραπλάνησε, άρα. Με επιτρέπει, ναι. Το σύνθημα δεν είναι κακή λέξη. Είναι εκείνο όχι. Που αποδίδει συμπυκνωμένο το περιεχόμενο μια σκέψη, μια λογική, ενό πολιτικού σκεπτικού. Το τι βγαίνει μπροστά λοιπόν δεν είναι μονάχα το σλόγγαν, είναι και το τι κρύβει από πίσω η παραγωγή του. Και σε διαβεβαιώνω ότι όλα αυτά βγαίνουν από την ψυχή μα. Και τίποτα περισσότερο. Μια ομάδα ανθρώπων εθελοντών που δουλεύουν εδώ μέσα. Μπορεί να περιδιαβεί την περιοχή και αν βρει έναν επαγγελματία εδώ μέσα. Τότε θα με βοηθήσεις και να τον πληρώσω. Δεν μου λες, παρακαλώ. Στην κυρία Δαμανάκη, στην κυρία Δαμανάκη θα υποσχεθείς. Ναι. Να σου ολοκληρώσω Αντιδημαρχία. Να ολοκληρώσω κάτι, ναι. Γιατί νομίζω θα σε ενδιαφέρει και εσένα. Στο ξεκίνημα και εγώ προσπάθησα να συνεργαστώ με διαφημιστικές εταιρείες. Μου έδωσαν τις προτάσεις τους. Είδα ότι είχα δύο προβλήματα να αντιμετωπίσω. Κυρίως το οικονομικό. Το μάθες καλά, το μάθες. Όχι. Άσε, Δημήτρη μου. Εντάξει, τώρα. Μην μου τα αμφισβητήσεις. Μα όχι, όχι ότι δεν έχεις ικανότητες. Το ότι εσύ κατάφερες να δεις τι θέλει ο Αθηναίος, λίγο πράγμα είναι. Λίγο πράγμα είναι. Αλλά όσα λέμε, επειδή μέχρι στιγμής που έχει πετύχει η επικοινωνία με τους συμπολίτες μας, αλλά και μόνος. Είναι ότι σε καμία περίπτωση δεν θα πω κάτι που δεν πιστεύω. Αυτά που σου λέω είναι η πραγματικότητα. Ναι. Και αυτό δείχνει ότι έχουμε μπει πράγματι σε μια κοινωνία. Στην κυρία Δαμανάκη, ο κύριος Πάγκαλος υποσχέθηκε αντιδημαρχία. Εσείς θα υποσχεθείτε, διότι έχουν βγει και οι δύο σίγουροι, και ο κύριος Αυδής και η κυρία Δαμανάκη. Έτσι, κάτι το συγκεκριμένο. Για δέλεα. Αυτό δεν θα γίνει τώρα. Αυτό έχει γίνει υπό μορφή προτάσεως, όχι μόνο για αντιδημαρχίες, αλλά για συνεργασία εδώ και δύο ολόκληρους μήνες, όταν επιμένω ότι τίποτα δεν μπορεί να προχωρήσει σε επίπεδο Δημοτικού Συμβουλίου, αν δεν συνυπάρξουμε και δεν συλλειτουργήσουμε. Δεν είναι τυχαίο ότι πρώτος κατέθεσα, ευνηδιάζοντας και τη Νέα Δημοκρατία, Ο κύριος Έβερτ έχει λόγους. Στην αναλογική δεν μπορεί να την υποσχεθείς εσύ, το κυβέρνηση. Ζητήσαμε για τις δημοτικές εκλογές. Επειδή ήξερες ότι δεν θα τη δώσει το Πασόκ και δεν τη θέλει. Άλλα λέει, άλλα κάνει και αυτό. Ο κύριος Έβερτ, ο οποίος είχε την πατρότητα της ιδέας και σε τίμησε και τον τίμησες. Από ό,τι φαίνεται από το αποτέλεσμα. Θα του πεις ιδέες. Να κατέβεις υποψήφιος. Μα γνωρίζεις πολύ καλά ότι ο ίδιος έχει πει πως ξεκίνησε πιστεύοντας ότι θα του συστήσεις. Θα του συστήσεις. Θα του συστήσεις. Ας την πω και κορμό. Μα έτσι ξεκίνησε. Τίποτε. Στη μέση εδώ είναι Νέα Δημοκρατία. Εκεί, έλα, μωρέ, εκεί που βρήκα Πασόκ. Μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Δεν κοροϊδεύουμε και ξέρεις ότι θα του συστήσεις του κυρίου Έβερτ και του άλλου πρώην κομματικού συναδέλφου σου να σταματήσουν την πολιτική εκμετάλλευση. Για να μην πάθεις καμία ζημιά την Κυριακή. Μετράει η δική μου άποψη αυτή τη στιγμή. Θα σου την διατυπώσω. Το εκλογικό αποτέλεσμα, όπως είχα πριν από τις εκλογές πει, βάραινε, δεν ήξερα τι θα βγει, στους ώμους τους δικούς μου και του συνδυασμού μου. Το ίδιο και το επόμενο εκλογικό αποτέλεσμα. Πρέπει να σου πω ότι η χτεσινοβραδινή δήλωση που έκανε ο κύριος Έβερτ έχει ως άξιον επισημάνσεως σημείο ότι νίκησε η τοπική αυτοδιοίκηση. Θα σου πω κάτι, Νίκο. Μήπως θέλει να αποδυναμώσει την νίκη σου ο κύριος Έβερτ, γιατί σε φοβάται σαν δελφίνο? Όχι, δεν τίθεται το θέμα, διότι όπως έχουμε πει εμείς δύο, δεν είμαι και καβαλημένο καλάμι. Αλλά θα σου πω. Αυτό που είπε για την τοπική αυτοδιοίκηση έρχεται να δέσει και νομίζω με τη γενική άποψη ότι επιτέλους πρέπει να εξυπηρετηθεί και να υπηρετηθεί ο θεσμός αυτός. Ο οποίος δεν θα δουλέψει αν δεν αποκομματικοποιηθεί. Και εμείς προερχόμαστε από πολιτικούς χώρους. Πρέπει εγώ να υπηρετούμε κόμματα. Εγώ πάντως πρέπει να σου δηλώσω ότι σαν δημοσιογράφοι και στο Sky, αλλά και αλλού, πέραν τις υπερβολές, πέραν. Θα σε βοηθήσουμε ώστε να εξυπηρετήσει την Αθήνα. Διότι και εμείς από εδώ λόγω τιμής. Και το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Φίλων και το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Διότι εγώ πιστεύω στους θεσμούς, προέρχομαι από τους θεσμούς, θεσμούς οι οποίοι είναι αποδυναμωμένοι. Αλλά αν παίξεις πάλι κάποιου κομματικού το παιχνίδι, θα μας βρεις
πάρα πολύ γρήγορα. Δεν με το χέρι. Και εγώ με το χέρι. Δεν με το χέρι. Θα το δεις ότι θα δουλέψει, γιατί εδώ μας κρίνουν και θα έρθει η μέρα που και εγώ θα κρυφθώ, αλλά. Μη μου λες όμως τότε, ξέρεις, Νίκο, που δεν είχα λεφτά και οι προϋποθέσεις αυτά και εκείνα. Θα παραιτηθείς. Αν δεις ότι δεν μπορείς και εκμεταλλεύονται άλλοι την πρόθεσή σου και την αγάπη σου. Θα σου το πω διαφορετικά. Ναι. Για μένα που δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός, υπάρχει μια πόρτα μόνιμα ανοιχτή δίπλα μου όταν δω ότι τα προβλήματα είναι πιο μεγάλα από μένα και προκειμένου να εκτεθεί και η αξιοπρέπειά μου, θα φύγω πρώτα. Πριν μου το πείσει. Γεια. Ευχαριστώ. Γεια. Παιδιά, γεια σας. Αλλά δεν πήρα, δεν είχες να κάνεις. Δεν πειράζει. Γεια χαρά, Νίκο. Φίλες και φίλοι, δεν θα κάνω κρίσεις και σχόλια για τη συνέντευξη του κ. Αβραμόπουλου. Όχι γιατί δεν έχω χρόνο, αλλά γιατί δεν νομίζω ότι χρειάζεται. Εσείς θα βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Βέβαια, εσείς θα αναλάβετε και την ευθύνη, τουλάχιστον εσείς που ψηφίζετε στην Αλφα Αθηνών. Τι θα γίνει την ερχόμενη Κυριακή. Εσείς έχετε και το πεπόνι, και το μαχαίρι και το τραπεζάκι. Προσέξτε μόνο μη σας βγει μάπα το καρπούζι. Καλή σας νύχτα. Σκάι Δευτέρα στις 9.30 αμέσως μετά το μεγάλο δελτίο ειδήσεων του